κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας καλεί το λαό και την νεολαία της Θεσσαλονίκης να δυναμώσουν τη πάλη τους προκειμένου να κλείσουν άμεσα οι βάρος του γονάτου και να μην υπάρξει καμία συμμετοχή της χώρας μας σε εμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Ο λαός δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στις εμπεριαλιστικές ενώσεις και τις αστικές κυβερνήσεις. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών και των ΠΑΣ. Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει την αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ που έχουν αποσπιστεί από την Ουκρανία το 2014 στην περιοχή του Ντομπάς αποτελεί ένα ακόμη βήμα που περιπλέγει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή και οδηγεί στην κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Αναμφίβολα συνδέεται με την επέμβαση των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καθώς και την ένοπλη επίθεση που εξαπέμπεται τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανική κυβέρνηση κατά του λαού και των ΠΑΣ, αφού νωρίτερα είχε εξοπλιστεί από τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Οι επικίνδυνες αυτές εξελίξεις αποτελούν συνέπεια της τραγικής κατάστασης που διαμορφώθηκε για τους λαούς μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το διάγγελμά του, ο Πούτιν επιδίωξε να δικαιολογήσει τη σημερινή του στάση με ένα ρεσιτάλ αντικομμουνισμού, επίθεση του Πολσεβίκου, τον Λένιν και τη Σοβιετική Ένωση. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αμαυρώσει την προσφορά του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολυεθνική ένωση ισότιμων κρατών, ούτε να αποκρύψει τα δυνά της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, στην οποία ο Πούτιν έπαιξε τον δικό του ρόλο. Στην πράξη, η επίθεση αυτή χρησιμοποιείται ως προκάλεμα των επικίνδυνων στο δυτικό σχεδιασμό της ρωσικής ηγεσίας στην περιοχή. Η αναγνώριση από τη Ρωσία των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν λύνει τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά αναπαράγει τα διέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που οδηγούν σε εμπεριαλιστικούς πολέμους και την ταξική εκμετάλλευση. Επιπλέον, θα δυσκεράνει ακόμη περισσότερο την κοινή πάλι των λαών ενάντια στο εθνικιστικό πίσος που καλλιεργείται από τις αστικές τάξεις και τα εμπεριαλιστικά κράτη για την προώθηση των συμφερόντων στην περιοχή. Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτεί να σταματήσει η εκλογή της Ελλάδας στο διαδίκτυο του ΜΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Να κλείσουν οι βάσεις των ΜΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί την Ουκρανία ή σε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές. Καλεί το λαό να δυναμώσει την πάλη για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό νοικοκύρει στο τόπο του. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ εκφράζει την ελληνική τους κομμουνιστές και τους λαούς της Ρωσίας και Ουκρανίας. Τους καλεί να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και τον σοβιετισμό, να παλέψουν για να μην εκλογηθούν τα εκατομμύρια των εργαζομένων σε μια αντιπαράθεση σε εθνοτική βάση που κρίνει τις πραγματικές αιτίες της οίκος. Να δυναμώσουν την πάλη τους για τη μοναδική εναλλακτική λύση που υπάρχει για τους εργαζόμενους και βρίσκεται σε έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης, τον σοσιαλισμό.